Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Γεια, Ευτύχης εδώ! Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Happy Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Θα φτιάξουμε κουλούρι πίτσα. Πίτσα κουλούρι. Ξέρω, ακούγεται περίεργο. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη αγαπάμε τα κουλούρια. Αγαπάμε και την πίτσα και νομίζω ότι αυτή η συνταγή θα τη λατρέψετε. Είναι απλή, γρήγορη, εύκολη και την επόμενη φορά που θα φτιάξετε πίτσα, κάντε αυτό. Λοιπόν, έχουμε υλικά για ένα τέλειο ζυμάρι και έχουμε και πράγματα για να βάλουμε μέσα. Έχουμε ένα ωραίο κασέρι, καπνιστή γαλοπούλα κομμένη σε κυβάκια, σάλτσα ντομάτας και λίγο ρίγανη για να την οστιμήσουμε και δύο πιπεριές, κέρατο και φλωρίνης. Ωραία. Εμείς όμως θα φτιάξουμε και ένα τέλειο σπιτικό ζυμάρι και νομίζω αυτή η συνταγή είναι από τις καλύτερες που έχουμε φτιάξει για ζυμάρι και θα έχει μέσα και αλεύρι ολικής άλεσης, άρα θα είναι και λίγο πιο υγιεινή συνταγή. Έχουμε αλεύρι χρυσό που είναι πολυτελείας, έχει πολύ γλουτένη και βοηθάει ώστε να γίνει ελαστικό το ζυμάρι της πίτσας. Και έχουμε και αλεύρι ολικής άλεσης για να είναι πιο υγιεινή, θα τα συνδυάσουμε. Επίσης θα βάλω και λίγο σιμιγδάλι, μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω σιμιγδάλι μέσα στο ζυμάρι της πίτσας. Όχι πολύ, 100 γραμμάρια στο κιλό περίπου. Έχουμε επίσης μία κουταλιά άχνη ζάχαρη για ωραία γεύση στο ζυμάρι, χωρίς όμως να γίνει πολύ γλυκιά. Ένα κουταλάκι σέρι μαγιά, αλάτι μαλαΐων και νερό. Αυτό είναι περίπου μισό λίτρο, είναι 450 ml και πρέπει να είναι χλιαρό το νερό για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Πάμε να ξεκινήσουμε! Πρώτα θα βάλω τη μαγιά μέσα στο μπολ. Μαγιά, όχι μαγιά. Αν και εμείς εδώ στην κουζίνα έχουμε πολύ μαγιά, δεν κάνουμε μάγκες συνταγές. Θα βάλουμε και λίγο αλευράκι, λίγο, μαζί με τη μαγιά. Και νερό. Βάζουμε λίγο νερό και τώρα αυτό το κάνουμε και με τη ζάχαρη. Ζάχαρη, μαγιά, λίγο αλεύρι και νερό για να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Να πάρει μπρος. Έτσι ώστε να φουσκώσει το ζυμάρι μας, να γίνει ωραίο. Αφράτο. Πάμε τώρα να βάλουμε μέσα το υπόλοιπο αλεύρι. Λοιπόν, από αυτό θα βάλουμε 600 γραμμάρια. Θα βάλουμε και το ολικής άλεσης, που έχει όλο το πίτουρο της συνταριού, είναι πιο υγιεινό. Έχει και σκούρο χρώμα, θα κάνει έτσι πιο όμορφη τη συνταγή μας. Και θα βάλουμε και 100 γραμμάρια σιμιγδάλι, αυτό είναι το χοντρό σιμιγδάλι. Αν θέλετε να προτείνετε συνταγές, να μπαίνετε στο Facebook σελίδα μας και να γράφετε κάτι εκεί. Ωραία. Πάμε να βάλουμε και αλατάκι. Το αλατάκι το βάζουμε τώρα, δεν θέλουμε να έρθει σε επαφή με τη μαγιά. Δεν είναι καλή φίλη αυτή οι δύο, μαγιά και αλάτι έχουν μαλώσει. Ανακατεύουμε και να βάλουμε τώρα και ελαιόλαδο. Θα βάλουμε περίπου 4 με 5 κουταλιές εξαπαρθένο ελαιόλαδο. Χρειάζεται στο ζυμάρι της πίτσας. Μέσα και αυτό. Ωραία! Ρίξουμε πρώτα μια πρώτη ανακάτα έτσι. Λοιπόν, βάζουμε νερό, σιγά σιγά να μην γίνουμε χάλια. Ανακατεύουμε. Μπορούμε και με το χέρι, αλλά καλό είναι στην αρχή. Πρώτα με μια ξύλινη κουτάλα. Για να μην γίνει χαμός. Δεν είναι τόσο πολύ δυσυχαίνομαι και τα λοιπά. Με πλημμένα χέρια δεν έχει πρόβλημα, αλλά γενικά με τα γάντια δεν κολλάνε τα πάντα στα δάχτυλά σου. Λοιπόν, πρώτα να πάρει όλο το αλεύρι και μετά ζυμώνουμε. Ωραία, τέλεια. Μπορούμε να συνεχίσουμε στον μπάγκο. Είναι αρκετά σφιχτό, λόγω αλευρίου ολικής άλεσης. Θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο. Ζυμώνουμε για ένα 5 λεπτάκι και μετά το αφήσουμε να ξεκουραστεί. Έτσι, σε λίγο σχετικά ζεστή θερμοκρασία. Αν έχουμε αναμένο το φούρνο, το βάζουμε από πάνω και θα φουσκώσει. Λοιπόν, αυτό εδώ το βάλω ξανά μέσα στο μπολ. Βάλω και μια πετσέτα από πάνω για να μην κρυώνει, χειμώνας είναι, και θα το αφήσω να ξεκουραστεί για τουλάχιστον μία ώρα. Θέλουμε μία ώρα να φουσκώσει ελαφρώς. Αφού το φουσκώσει, το ζυμώνουμε λίγο και έχουμε το ζυμάρι μας, με το οποίο συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ωραία. Με λίγο αλευράκι, θα το ανοίξουμε τώρα αυτό. Και για να κάνουμε την πίτσα κουλούρι χρειαζόμαστε ένα μακρόστενο ζυμάρι, το οποίο θα το γεμίσουμε, θα το τυλίξουμε
και θα το κάνουμε σακουλούρι. Για να το κάνουμε αυτό, δεν χρειαζόμαστε όλη αυτή την ποσότητα. Το μισό θα είναι καλά. Αρχίζουμε να ανοίγουμε. Λοιπόν, πίτσα κουλούρι δεν το έβγαλα από το μυαλό μου. Υπάρχουν άπειρες συνταγές στο ίντερνετ, πάρα πολλοί κόσμοι το έχει κάνει. Και λέμε, Θεσσαλονίκη είμαστε, αγαπάμε τα κουλούρια. Έξυπνη συνταγή. Και ίσως μερικοί βαριέστε να κάνετε το ίδιο και το ίδιο πίτσα συνεχώς. Ορίστε. Αν δεν θέλετε να το κάνετε στο γλυκό κουλούρι, μπορείτε να το κάνετε μακρόστενο. Να μην το γυρίσετε. Εμένα μου αρέσει αυτή η συνταγή γιατί σε λιγότερο, αν την κάνεις μακρόστενο και βάλεις τρία πιτσοκούλουρα, στην ίδια επιφάνεια ψήνεις περισσότερο πράγμα. Προσπαθούμε να έχει ίδιο πάχος παντού. Προσοχή να μας κολλήσει κάτω, να βάλουμε αλεύρι. Το κάνουμε σχετικά λεπτό. Αλλά προσοχή, όχι πάρα πολύ λεπτό, γιατί κάτω πρέπει να έχει λίγο καλή βάση. Λοιπόν, τώρα θα γεμίσουμε. Πάμε πρώτα να βάλουμε τη σάλτσα. Σάλτσα ντομάτας. Να βάλουμε πρώτα λίγο ρίγανη μέσα. Και λίγο αλατάκι. Ανακατεύουμε. Βάζουμε εδώ πέρα μέσα μια γραμμή. Πολύ σημαντικό να μην γεμίσουμε το κουλούρι μας υπερβολικά, γιατί μετά δεν θα κλείνει και δεν θα γυρίζει ωραία. Θα βάλουμε τυρί, κασέρι, γκούντα, ό,τι θέλετε βάλτε. Ό,τι παίρνετε συνήθως, μια χαρά θα είναι. Θα κάνετε και με μοτσαρέλα, αν θέλετε. Να βάλουμε και αλαντικό, καπνιστή καλοπούλα. Και εδώ μπορείτε να βάλετε ό,τι αλαντικό θέλετε. Απλά μην βάλετε μπέικον που πρέπει να είναι ψημένο από πριν, γιατί μέσα στο πιτσοκούλουρο θα ψηθεί. Αν είναι, μαγειρέψτε το πρώτα λίγο στο τηγάνι και μετά βάλετε το μέσα. Ωραία. Και τελευταίο λίγο χρώμα, λίγο πιπεριά, δύο πιπεριές. Ωραία. Βάζουμε και τις πιπεριές μας, βιταμίνες και χρώμα και άρωμα και ωραία και γεύση και όλα τα καλά. Και να είμαστε εδώ. Okay. Τέλεια. Ωραία, και πάμε τώρα να κάνουμε το τύλιγμα. Αν δεν έχουμε γεμίσει πολύ, γυρνάει εύκολα. Ωραία, και τώρα αυτό με προσοχή το μεταφέρουμε σε ένα ταψάκι στρογγυλό, στο οποίο θα το φτιάξουμε και σε σχήμα κουλούρας. Έτσι. Εννοείται πως αυτή η συνταγή, αν θέλουμε, μπορεί να την κάνουμε και γλυκιά. Μπορούμε να βάλουμε μέσα τέτοιο, κρέμα σοκολάτας, ξηρούς καρπούς, να βάλουμε ό,τι θέλουμε και να γίνει ακόμα πιο τέλειο. Αυτό εδώ μπορούμε να το αφήσουμε λίγο ακόμα ελαφρώς να φουσκώσει πριν το βάλουμε να ψηθεί. Αλλά το σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε σουσάμι, γιατί είναι κουλούρι. Σουσάμι χωρίς κουλούρι δεν γίνεται. Όχι, κουλούρι χωρίς σουσάμι δεν γίνεται. Και αλείφουμε το κουλούρι από πάνω. Με ένα πινέλο τέλος πάντων. Έτσι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Okay. Και τώρα βάλουμε λίγο σουσάμι. Τέλεια, θα μοσχομυρίσει σουσάμι στο φούρνο. Αυτό εδώ τώρα πάει στο φούρνο, θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο σε 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά. Μόλις πάρει χρώμα το βγάζουμε και το αφήνουμε ξεκουραστεί για να το φάμε. Πάμε μέσα. Εσείς δείτε τελικά για να το φτιάξετε στο σπίτι. Για να το φτιάξετε. Για την πίτσα κουλούρι χρειαζόμαστε. Για το ζυμάρι, 600 γραμμάρια αλεύρι χρυσό, αυτό που είναι πολυτελείας για τσουρέκια, 100 γραμμάρια σιμιγδάλι χοντρό, 200 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης, 1 κουταλιά ζάχαρη άχνη, 450 ml χλιαρό νερό, 1 φακελάκι μαγιά, 1 κουταλιά ορυκτό αλάτι μαλαϊών και 4 με 5 κουταλιές ελαιόλαδο.
Για τη γέμιση, 200 γραμμάρια κασέρι, 200 γραμμάρια κομματάκια καπνιστής γαλοπούλας ή κάποιο άλλο αλαντικό, 100 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας, μία πιπεριά φλωρίνης, μία πιπεριά κέρατο, μισό κουταλάκι ρίγανη και μισό κουταλάκι αλάτι μαλαϊών. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς! Happy Cook! Κουλούρι πίτσα, πίτσα κουλούρι, έτοιμο! Wow, ωραία, τέλεια κατάσταση για να κόψουμε κιόλας. Πω πω, μας χωμύρισε η κουζίνα. Λοιπόν, αυτό, κόβεις εδώ πέρα φετούλες και το απολαμβάνεις. Είναι τζετάτο. Να κόψω και ένα κομμάτι για να δοκιμάσω τι κάναμε. Πω πω, ωραίο είναι. Πρώτο πράγμα. Λοιπόν, να το φτιάξετε κι εσείς. Και όταν το φτιάξετε, βγάλετε μια φωτογραφία και ανεβάστε τη στο Twitter ή στο Facebook για να τη δούμε κι εμείς. Να περνάτε τέλεια και να μαγειρεύετε ακόμα πιο ωραία. Γεια! Ευτυχισμένος μαγειράς! Happy Cook!